μισό λεπτό. Να έχει πατήσει και λίγο. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Ξεκινήσω κι εγώ. Ονομάζομαι Θεοδός Γεωργιάδης. Είμαι εργοθεραπευτής. Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα Νευροεπιστήμης και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα στο τμήμα Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτριά μου και εργοθεραπεύτρια, κυρία Ιωάννα Γιαννούλα Κατσούρη, και φυσικά την κυρία Μαγδαλίνη Τσολάκη και τον κύριο Θαράλαμπο Τσορμπατζούδη. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την εργασία που έχει τίτλο «Συστηματική ανασκόπηση κατοίκων, εργοθεραπευτικών παρεμβάσεων για την βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων με μέτρια και σοβαρή άνη, καθώς και των περιθαλπώντων τους». Θα δούμε κάποια εισαγωγικά πράγματα στην αρχή, τι μας λέει η σύγχρονη βιβλιογραφία πάνω στα συγκεκριμένα θέματα, και μετά θα δούμε λίγα κομμάτια για τη μέθοδο, ποια ήταν τα κριτήρια που επιλέξαμε τις συγκεκριμένες μελέτες. Και στο τέλος θα δούμε κάποια συμπεράσματα και αποτελέσματα. Οπότε, λοιπόν, λίγα λόγια για την άνοια. Πάνω από 55 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με άνοια. Ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πάνω από 885.000, από τους οποίους το 60% βρίσκονται στα προχωρημένα στάδια της νόσου. Επίσης, στα προχωρημένα στάδια της νόσου, τα άτομα χρειάζονται αρκετή βοήθεια στην εκτέλεση των βασικών δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. Και ένα χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετές φορές τα άτομα με άνοια αντιστέκονται κατά την υποστήριξη στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, κυρίως στα προχωρημένα στάδια. Τώρα, οι παρεμβάσεις στα άτομα με μέτρια και σοβαρή άνοια στοχεύουν στη μείωση της διέγερσης και στη βελτίωση της ευεξίας των ατόμων. Έτσι, είναι απαραίτητο οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται να γίνονται σύμφωνα με τη βαρύτητα της νόσου. Τώρα, τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα της άνοιας είναι μείζωνα προβλήματα στη φροντίδα, αφού σχεδόν σε κάθε ασθενή με μέτρια και σοβαρή άνοια αναπτύσσονται τουλάχιστον ένα από αυτά. Δεν σχετίζονται μόνο με την κλινική επιδείνωση, αλλά και με το υψηλό επίπεδο επιβάρυνσης των περιθαλπώντων. Κατά την άποψή μου, είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό, η επιβάρυνση στους περιθάλποντες. Η άνοια είναι η πιο συχνή αιτία για την εισαγωγή των ατόμων σε μονάδες φροντίδας. Καθώς η ποιότητα ζωής επιδεινώνεται μετά την εισαγωγή τους σε μονάδες φροντίδας. Η ποιότητα ζωής στα άτομα με άνοια συνήθως ορίζεται από το πλαίσιο που ενσωματώνει νοητικές λειτουργίες, την εκτέλεση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ψυχική ευεξία. Οι δημογραφικοί παράγοντες δεν φαίνεται να έχουν ισχυρή επίδραση, ενώ τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα όπως η κατάθλιψη φαίνεται να ευθύνονται περισσότερο και να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Τώρα, μελέτες σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στην βαριά άνοια έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα νευροψυχιατρικά συμπτώματα, τον πόνο και το περιβάλλον. Η μελέτη των Αγκάτα και συνεργάτες υποδηλώνει ότι η παροχή αρρωγής στα νευροψυχιατρικά συμπτώματα και στον πόνο στα άτομα με προχωρημένη άνοια ίσως βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Τώρα, δύο κομμάτια που κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά σημαντικά. Το ένα είναι οι διαταραχές ύπνου αφύπνισης, όπου εμφανίζονται στο 60% των ατόμων με άνοια και σχετίζονται με αυξημένη συνοσηρότητα, θνησιμότητα και κακή ποιότητα ζωής. Και το άλλο κομμάτι είναι οι διαταραχές ακοής και όρασης, οι οποίες είναι πιο συχνές στα άτομα με άνοια σε σχέση με τους υγιείς ηλικιωμένους. Αυτές οι βλάβες επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ατόμων, τη συμπεριφορά και την νόηση, καθώς επίσης επιβαρύνουν την υγεία και την κοινωνική και άτυπη περίθαλψη. Τώρα λίγα λόγια για τις κατοίκων παρεμβάσεις και θα δούμε και κάποιες μελέτες πάνω στην εργοθεραπεία που έχουν γίνει, λίγο παλαιότερες. Η βασική προτεραιότητα για τους ηλικιωμένους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με άνοια, είναι να παραμείνουν ανεξάρτητοι στο δικό τους σπίτι. Έτσι, υποστηρίζοντας τη διαμονή των ατόμων με άνοια στο δικό τους το σπίτι, είναι πιο ευχάριστο για τα ίδια τα άτομα και έχει λιγότερο κόστος σε σχέση με τη διαμονή τους σε μονάδες φροντίδας. Εμείς φαρμακευτικές σύνθετες εξατομικευμένες παρεμβάσεις μπορεί να έχουν θετική επίδραση
στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής, στις νοητικές λειτουργίες και να καθυστερήσουν την εισαγωγή των ατόμων σε μονάδες φροντίδας. Το επίπεδο εμπλοκής των ατόμων σε δραστηριότητες έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά και τα συναισθήματα των ασθενών. Τώρα, οι εργοθεραπευτικές συνεδρίες συνήθως εστιάζουν στην καθημερινή λειτουργικότητα, στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής, την τροποποίηση του περιβάλλοντος και της δραστηριότητας, την νοητική εξάσκηση και την εκπαίδευση του περιθάλποντα. Πάνω από το 75% των εργοθεραπευτών συστήνουν την επανεκπαίδευση των ατόμων με άνοια στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Για συγκεκριμένες ασθένειες όπως είναι η άνοια, το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο και η νόσος του Πάρκινσον, μελέτες δείχνουν ότι οι εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων και είναι οικονομικά αποδεκτές. Τώρα θα δούμε μια μελέτη η οποία έγινε στην Ολλανδία, στην οποία τα άτομα με άνοια και οι περιθάλποντες έμαθαν να επιλέγουν και να δίνουν προτεραιότητα σε σημαντικές και με νόημα δραστηριότητες τις οποίες ήθελαν να βελτιώσουν. Εκπαιδεύτηκαν για να χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντισταθμιστικές και περιβαλλοντικές στρατηγικές για τη βελτίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων. Και στην ομάδα της παρέμβασης, η λειτουργικότητα των ατόμων με άνοια βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Άλλα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε σημαντικά καλύτερη ποιότητα ζωής και η διάθεση των ατόμων και των περιθαλπώντων βελτιώθηκε. Εδώ να επισημάνουμε ότι τη συγκεκριμένη μελέτη θέλανε να τη μεταφέρουν και στην Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που όμως δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα με τη συγκεκριμένη μελέτη. Οπότε, καλό θα είναι πριν μεταφέρουμε άλλες παρεμβάσεις σε άλλες χώρες, να μελετούμε καλά τις παρεμβάσεις και να προσαρμόζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού στην οποία θα γίνει η παρέμβαση. Άλλη μελέτη, φροντίδα ατόμων με άνοια στο δικό τους περιβάλλον, η οποία πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, στόχευε σε τροποποίηση τροσογόνων περιβαλλοντικών παραγόντων για να μειωθούν οι αισθητηριακές, οι κινητικές και οι νοητικές απαιτήσεις από τα άτομα με άνοια. Οι εργοθεραπευτές εκπαίδευσαν τους περιθάλποντες να τροποποιούν το περιβάλλον του σπιτιού, τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής, τον τρόπο έκφρασης και της επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργικότητα της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Και οι περιθάλποντες ανέφεραν μεγάλο κέρδος. Και η άλλη μελέτη, που είναι το εξατομικευμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπου το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει τη μείωση των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων μέσα από προσαρμοσμένες δραστηριότητες, στις οποίες ταιριάζουν να προχωρήσουν δηλαδή. Και αυτή η μελέτη έδειξε σημαντική θετικά αποτελέσματα σχετικά με τη συχνότητα της εμφάνισης των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων. Οπότε ας περάσουμε λίγο γρήγορα στην μέθοδο, όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, DeepBase και Cochrane Library, έχοντας ως ημερομηνία δημοσίευσης από το 2020 μέχρι και σήμερα. Εδώ σας παραθέτω τις λέξεις κλειδιά και τις φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το θέμα από διάφορες πλευρές και δίπλα φαίνονται και τα αποτελέσματα. Τα κριτήρια ένταξης για να επιλεγεί ένα άρθρο, μια μελέτη, θα έπρεπε να είναι δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά, μελέτες στην αγγλική γλώσσα από το 2020 και μετά είπαμε, το στάδιο να είναι μέτριο και βαρύ, οι παρεμβάσεις να είναι κατοίκων, μη φαρμακευτικές και να είναι μελέτες παρέμβασης. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν συστηματικές ανασκοπήσεις και μεταναλύσεις, μελέτες που περιλάμβαναν μόνο το στάδιο ήπιας άνοιας ή το στάδιο ήπιας προς μέτριας άνοιας, ανακουφιστική φροντίδα, παρεμβάσεις σε κέντρα αποκατάσταση ή σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Εδώ είναι το διάγραμμα ροής, όπου τελικά καταλήξαμε σε 4 μελέτες. Η οποία η μία έλαβε χώρα στην Ελλάδα, 2 στις ΗΠΑ και 1 στην Τουρκία. Τα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν στο δείγμα, στο είδος και στις παρεμβάσεις που χρησιμοποιήθηκαν και στα αποτελέσματα των μελετών. Οπότε, στην πρώτη μελέτη, τον Γέννη και Γιλμάζ στην Τουρκία, βλέπουμε τα άτομα, είχαμε 3 άτομα ήπιας άνοιας, 24 μέτρια άνοια και 15 με σοβαρή άνοια και η παρέμβαση τι είχε, εκπαίδευση και συμβουλευτική για περιβαλλοντικές τροποποιήσεις στα μέλη της οικογένειας σχετικά με την αποφυγή
κινδύνων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πτώσεις. Στο πρώτο τρίμηνο δεν υπήρχαν, δεν επηρέασε ο αριθμός των πτώσεων, όμως στο δεύτερο τρίμηνο, όσοι είχαν κάνει τροποποίηση στο σπίτι, ο αριθμός των πτώσεων μειώθηκε σημαντικά. Η άλλη μελέτη των Kidlin και συνεργάτες στις ΗΠΑ, με μέσο όρο Mini Mental State Examination το 14,34, εδώ η παρέμβαση περιείχε αυτό το πρόγραμμα εξατομικευμένης δραστηριότητας που είδαμε και παραπάνω. Εκπαίδευση περιθάλποντας στρατηγίες επικοινωνίας για μείωση του στρες, ενημέρωση για τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα, προσαρμογές στο περιβάλλον. Εδώ δεν είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφορές σχετικά με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της επιθετικότητας, αλλά στα δευτερεύοντα αποτελέσματα τα άτομα χρειαζόντουσαν λιγότερη υποστήριξη στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οι περιθάλποντες ανέφεραν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η μελέτη που είναι στην Ελλάδα από τους Μούγιας και συνεργάτες, μέσω όρο Mini Mental State Examination 14,37. Η παρέμβαση περιείχε ψυχοεκπαίδευση και γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία στον περιθάλποντα, παρέμβαση εργοθεραπείας, παρέμβαση κοινωνικού λειτουργού, φαρμακευτική παρέμβαση και παροχή μισθωτού οικογενειακού βοηθού για τις ανάγκες του σπιτιού. Σημαντικές διαφορές στη βαρύτητα των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων, στο κίνδυνο ανάπτυξης νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων, καθώς επίσης και μειωμένη επιβάρυνση των περιθαλπόντων. Οπότε εδώ βλέπουμε έτσι σημαντικά στοιχεία πάνω σε αυτή τη μελέτη. Και πάμε και στη τελευταία μελέτη που είναι τον Gitlin και συνεργάτες πάλι στις ΗΠΑ. Πάλι εδώ κάνανε το πρόγραμμα εξατομικευμένης δραστηριότητας που αναφέρθηκε και παραπάνω. Δεν έδειξαν σημαντικές επιδράσεις οι παρεμβάσεις, αλλά εντάσσοντας τον όρο αποτελεσματική αλληλεπίδραση, εκεί είδαμε κάποιες επιδράσεις, κυρίως στη φυλή, γιατί εδώ ουσιαστικά σύγκριναν, ας πούμε, έγχρωμη φυλή με λευκή φυλή και είδαμε κάποιες βελτιώσεις στην έγχρωμη φυλή. Και συνοπτικά θα λέγαμε ότι στις τρεις μελέτες που εντάχθηκαν στη συστηματική ανασκόπηση, η εργοθεραπεία λαμβάνει σημαντικό ρόλο στην παρέμβαση. Ενώ και στην άλλη μελέτη, η παρέμβαση γίνεται σε ένα από τα βασικά κομμάτια της πρακτικής εργοθεραπείας. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη μείωση εμφάνισης νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων, την υποστήριξη του περιθάλποντα και στην τροποποίηση του περιβάλλοντος για την αποφυγή πτώσεων. Τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα, ο πόνος και το περιβάλλον έδειξαν σε μελέτες ότι επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στα προχωρημένα στάδια. Η παρέμβαση κατοίκων των Μούγιας και συνεργάτες έδειξε σημαντική επίδραση στο νευροψυχιατρικό προφίλ των ατόμων και μείωση επιβάρυνσης του περιθάλποντα. Η μελέτη των Γέννη και Γιλμάζ έδειξε ότι μειώθηκε ο αριθμός των πτώσεων και σε άλλες μελέτες υπήρξε βελτίωση στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. Τώρα, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με προχωρημένη άνοια βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις κατοίκων έχουν θετική επίδραση σε πολλούς τομείς, παρόλα αυτά ο μικρός αριθμός των μελετών υποδεικνύει το περιορισμένο πεδίο ενδιαφέροντος σχετικά με τα συγκεκριμένα κριτήρια της ανασκόπησης. Η ποιότητα ζωής δεν ελέγχθηκε με συγκεκριμένη δοκιμασία, σε καμία μελέτη. Παρόλα αυτά, συμπεριλήφθηκαν διότι τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα, η δραστηριότητα της καθημερινής ζωής και το περιβάλλον επιδρούν σημαντικά στην ποιότητα ζωής. Και τέλος, θα λέγαμε ότι, που αναφέρθηκε και πιο πάνω, τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα, ο πόνος και το περιβάλλον έχουν σημαντική επίδραση στα προχωρημένα στάδια της νόσου. Οι σύνθετες παρεμβάσεις κατοίκων δείχνουν θετικά αποτελέσματα στη μείωση των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων και στη μείωση της επιβάρυνσης του περιθάλποντα. Οι εργοθεραπευτές κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα παρέμβασης, διότι οι παρεμβάσεις που κάνουν εστιάζουν στην καθημερινή λειτουργικότητα, στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής, στην τροποποίηση του περιβάλλοντος, την νοητική εξάσκηση και την εκπαίδευση του περιθάλποντα. Υπάρχουν μελέτες εργοθεραπείας, αλλά κυρίως την πλειονότητά τους γίνονται σε άτομα ήπιου προς μέτριου βαθμού. Και τέλος, θα λέγαμε ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες κατοίκων καλά οργανωμένες παρεμβάσεις για να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την ποιότητα ζωής ατόμων με μέτρια και σοβαρή άνοια. Εδώ παραθέτω και τη σχετική βιβλιογραφία. Σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και το